Το σημείο των Αφανσίδων είναι. Αυτά τη σημεία. Τα ελληνικά πολεμικά πλοία. Πανή τουρκική προβοκάτσια. Πτήσει πάνω από την Βραχονισίδα. Στην κυβέρνηση επικρατεί έντονο προβληματισμό. Στον άσταθμο τη Αλαμίνα. Ο ανάδοχο Πιπέρη. Προδίκιο με την Ινκούρα. Απέναντι στην τουρκική Κοστόλο. Καθώ η Άγκυρα δείχνει σαφώ την πρόθεσή τη να συνεχίσει τα επικίνδυνα παιχνίδια τη Αδωδεκάνησα. Ο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου είχε στείλει. Τα μπαζάρια Αμερικανών και Τούρκων δίνουν. Τρει αγνοούμενου αξιωματικού. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Όλα ξεκίνησαν στις 26 Δεκεμβρίου του 1995, όταν ένα τουρκικό εμπορικό πλοίο προσαράζει τη Βραχονισίδα Ήμια και αρνείται να ρεμολκηθεί από ελληνικά σκάφη, ισχυριζόμενο ότι βρίσκεται σε έδαφος της Τουρκίας. Ο Θόδωρος Πάγκαλος έχει μόλις αναλάβει υπουργός εξωτερικών. Δεν ξέρω αν πρόκειται για υπερβάλλοντα ζήλο κάποιου κακού διπλωμάτη στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αγκύρας ή αν πρόκειται για κάτι που ήταν ενταγμένο σε μια γενικότερη στρατηγική και περίμενε την ευκαιρία να εκδηλωθεί. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, μιλάει για πρώτη φορά για κάποιες άγνωστες πτυχές αυτής της ιστορίας. Τη σκληρή διαπραγμάτευση αλλά και μια μυστική επιχείρηση των Αμερικανών. Αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από ένα λάθος ενός τουρκικού πλοίου το οποίο κόλλησε στην Ήμια. Να. Το διόγκωσε. Έχετε καταλήξει ότι ήταν λάθος, δεν ήταν σχεδιασμένο. Το διόγκωσε η τουρκική πλευρά συστηματικά γιατί ήθελε να μας φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ήταν ατύχημα, δεν πιστεύετε ότι ήταν σχεδιασμένο. Όχι, ήταν ατύχημα. Κατά την άποψή μου, ήταν ατύχημα. Σαν απάντηση, ο τότε δήμαρχος Καλύμνου αποφασίζει να βάλει στη Βραχονισίδα την ελληνική σημαία. Γιατί ήθελε να πουλήσει τα ηλίκη και να βάλει τις ένοπλες δυνάμεις σε παιχνίδι αντιμετώπισης κινδύνων. Παραμονή του συνεδρίου του Πασόκ. Πρόκειται να γίνει το συνέδριο του Πασόκ που θα αποφάσισε τον πρόεδρο του Πασόκ. Και η προεδρία του Πασόκ ήταν ανάμεσα στον υπουργό Αμήνης, τον κύριο Ασένη. Δεν μπορώ να πω ότι ο κύριος Ασένης του είπε ή ενέκρινε να το κάνει. Είμαι όμως βέβαιος ότι αυτό σε σκέφτηκε ότι είναι πολύ καλή υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει στον κύριο Ασένη. Και αυτό το έκανε. Δύο μέρες αργότερα, ένα τουρκικό ιδιωτικό ελικόπτερο απογειώνεται από το αεροδρόμιο της Μήνης και προσγειώνεται στα Ανατολικά Ήμια. Μια ομάδα Τούρκων δημοσιογράφων της εφημερίδας Χουριέτ κατεβάζουν την ελληνική σημαία και αναρτούν την τουρκική, με την παρουσία τηλεοπτικών καμερών. Η ιστορία δεν σταματάει βέβαια εκεί. Η ελληνική σημαία ξαναμπαίνει στα Ήμια. Αυτή τη φορά όμως, όχι από κάποιον ιδιώτη, αλλά από ένα άγημα του ελληνικού ναυτικού. Αυτό ήταν η κεντρική απόφαση ή την πήρε κάποιος? Ήταν κεντρική απόφαση, εντελώς λανθασμένη, του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κ. Ασένη. Με την απόφαση αυτή, η κατάσταση κλιμακώνεται. Και οι δύο πλευρές στέλνουν δυνάμεις στο σημείο. Όσο περνάνε οι ώρες, όλοι έχουν την αίσθηση ότι κάτι θα συμβεί. Σύμφωνα με το ημερολόγιο που έχουν καταγραφεί όλες τις συνομιλίες ανάμεσα στο ΓΕΝ και τη φρεγάτα Ναβαρίνο που διοικούσε όλες τις μονάδες στην περιοχή, οι κινήσεις των τουρκικών δυνάμεων είχαν δημιουργήσει ανησυχία στους Έλληνες στρατιωτικούς. Να βληθούν προειδοποιητικές βολές και αν συνεχίσουν να καταρριφθούν, να προστατευτούν τα Ήμια και το Φαρμακονήσι. Εξασφαλίσατε ετοιμότητα ημετέρων μονάδων. Στοχοποιήσατε κάθε τουρκική μονάδα. Να ευρίσκεστε σε ετοιμότητα για πάνε ενδεχόμενο. Πείτε μου εάν έχει αρχίσει η κίνηση. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι αν χρειαστεί όλοι σας θα φανείτε αντάξει της ιστορίας του πολεμικού ναυτικού. Κάνετε δήλωση. Όχι. Εκείνα τα κρίσιμα 24 ώρα η ελληνική πλευρά διαπραγματεύεται με την Τουρκία μέσω Αμερικής. Ο Πάγκαλος συνομιλεί αρχικά με τον ομόλογό του Warren Christopher. Εσείς αρχίζετε τη διαπραγμάτευση με τον Warren Christopher και μετά κάποια στιγμή σταματάει αυτό και αρχίζετε να μιλάτε με τον Χόλμπουργκ, σωστά? Ναι. Καταρχήν, εκεί υπήρχε ένα θέμα ανησυχίας Τουρκίας ότι μπορεί η Ελλάδα μονομερώς να επέκτηνε τα χωρικά της ύδατα. Όχι, κανένα. Εγώ τουλάχιστον δεν συνάντησα τέτοια ανησυχία. Συνάντησα όμως ισχυρή πίεση και από τον Christopher και από τον Χόλμπουργκ να κάτσουμε με τους Τούρκους και να τα βρούμε. Το οποίο θα ήταν το α και το ω της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ότι δεν συζητάμε κάτω από συσχετισμό δυνάμεων και υπό την απειλή των όπλων με την Τουρκία για την κατάσταση στο Αιγαίο. Αλλά μόνο βάσει του διεθνούς δικαίου και με έσχατη απόλυξη το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αν κάποιος θεωρεί ότι ξαναήρθε η εποχή που ο ισχυρότερος είχε πάντα δίκιο, θέλουμε να ειδοποιήσουμε ότι επέλεξε λανθασμένο αντίπαλο.
Η Αθήνα έχει αρχίσει να δέχεται κάποιες πληροφορίες πως οι Τούρκοι είχαν ήδη αποβιβαστεί στη δεύτερη βραχονισίδα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ίσως κάτι γίνεται στη Δυτική Ήμια. Εξακριβώσατε και πείτε μου. Εσείς συζητάτε μέχρι κάποια στιγμή χωρίς να ξέρετε ή χωρίς να υπάρχουν Τούρκοι κομμάντος στα άλλα Ήμια. Έτσι δεν είναι? Απλώς. Χωρίς να ξέρω. Χωρίς να ξέρετε. Πάει μία ανάγημα Τούρκων. Πατραχανθρώπων. Και καταλαβαίνει την άλλη Ήμια. Την οποία και ο Λιμπέρης άνθρωπος επίσης του κ. Αρσένη είχε ξεχάσει να φυλάξει. Και μετά μαθαίνετε κάποια ώρα. Από τον συνάδελφό σας που ήταν το γραφείο τύπου στην Άγκυρα. Ότι έκανε η κυρία Τσιλέρ συνέντευξη τύπου και τους είπε ότι κατέχουμε το άλλο νησί. Το έχουμε καταλάβει και το κατέχουμε. Μιλάμε για δυνάμεις φανταστικές. Εγώ εκλήθηκα να κάνω διπλωματία με ανύπαρκτο στόλο. Αυτό, ο κ. Λιμπέρης βέβαια λέει ότι είχαμε στοχοποιήσει όλα τα τουρκικά σκάφη, ο ελληνικό στόλο. Στη φαντασία μας. Πώς το είχαμε στοχοποιήσει από τη Σαλαμίνα? Εντάξει, υπήρχε μεγάλη συγκέντρωση πλοίων εκείνο το βράδυ ήδη στην περιοχή. Όχι, μεγάλη, ναι, αλλά δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η δύναμη πυρός δηλαδή των Τούρκων ήταν σαφώς υπέρτερη. Και αυτό το είχατε σαν εικόνα εσείς εκείνη τη στιγμή που ήταν εδώ? Βεβαίως το είχα. Βεβαίως το είχα. Είχα τη συντριπτική υπεροχή της Τουρκίας. Εάν γινόταν τον μπραφ, θα κλαίγανε μανούλες από την πλευρά μας. Τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου αποφασίζεται και από τις δύο πλευρές αποκλιμάκωση και απομάκρυση των ναυτικών δυνάμεων. Θα εκτελεστεί αποχώρηση φύλιων και εχθρικών μονάδων από την περιοχή. Οι οδηγίες για τον πυρπολιτή είναι ότι από την περιοχή θα φεύγει ένα δικό τους και ένα δικό μας. Η διαταγή θα δίνεται από το ΓΕΝ. Ο πυρπολιτής θα φύγει τελευταίος αφού πάρει του ΣΟΙ και τη σημαία. Το επεισόδιο που έχει κυριαρχήσει τις τελευταίες μέρες έληξε με έναν τρόπο που δεν θίγει καθόλου τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Εμείς, όπως ξέρετε, αρνηθήκαμε μια τέτοια διαπραγμάτευση και κάθε επαφή με την τουρκική ηγεσία που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο περιεχόμενο. Και αυτό το αρνηθήκαμε παρόλο ότι οι πιέσεις που μας έγιναν ήταν ισχυρότατες. Είναι η τελευταία σκηνή μιας έντονης διαπραγμάτευσης στην οποία κρίσιμο ρόλο έπαιξαν οι Αμερικάνοι. They came very close to military force yesterday and a very heavy, active, engaged American diplomacy led by the president involving his whole senior team barely averted military action. It took us till midnight last night to do it. Ο Πάγκαλος αποκαλύπτει σήμερα για πρώτη φορά τηλεοπτικά πως ο ρόλος των Αμερικανών δεν περιορίστηκε μόνο στη διαπραγμάτευση. Ισχυρίζεται πως κάποια χρόνια αργότερα ο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ του εκμυστηρεύτηκε μια μυστική επιχείρηση που είχε μπει σε ισχύ εκείνα τα κρίσιμα 24 ώρα. Λέει, δεν ήταν δύο Αμερικάνικα πλοία εκεί πέρα? Λέω, ναι. Αυτά του λέω παρακολουθούσαν τις κινήσεις των ναυτικών της Τουρκίας και της Ελλάδας. Μου λέει, ναι, αλλά πέραν αυτού, αυτά είχαν ηλεκτρονικά μηχανήματα με τα οποία είχαν διαλύσει τον ηλεκτρονικό ορίζοντα. Δηλαδή, μόλις αποφασίσετε να ρίξετε εσείς οι Τούρκοι και οι δύο τους πυράβλους σας, θα πηγαίνανε όλοι στη θάλασσα. Αυτό το είχα τσεκάρει. Το τσεκάρατε ποτέ, μπορέσατε να το τσεκάρετε? Δεν το τσεκάρα, πού να το τσεκάρω. Αλλά θυμάστε να υπάρχουν Αμερικανικά πλοία στην περιοχή τότε. Βεβαίως υπήρχαν δύο πλοία τα οποία πήγαν, ερχόντουσαν και μας είχαν ιδιαίτερα ενοχλήσει κιόλα, γιατί λέγαμε τι κάνουν αυτοί εκεί μέσα στη μέση. Αυτοί μα χαλάγανε το. Και θα μου πείτε τώρα, μπορεί να μου είπε έτσι ο Χόλμπρουκ. Καταρχήν ο Χόλμπρουκ δεν ήταν άνθρωπος που έλεγε ψέματα. Ήταν ειλικρινής στις αφηγήσεις του και στις σχέσεις του. Και μετά από αυτό στη Ιουγκοσλαβία. Εγώ είχα πάει, είμαι ο τελευταίος δυτικός αρμόδιος που είδε το Μιλόσεβιτς. Τότε το Μιλόσεβιτς. Και μου είπε τότε ο Μιλόσεβιτς σε μια στιγμή έπαρσης, έχω 1700 στέλνιτσες, στέλνιτσες ήταν στέλνιτσε. Ήταν ένας γιουγκοσλαβικός πύραυλος, πολύ καλά, πολύ αριστοτεχνικά, επιτυχημένα, αντιγραφή του εξωσέτ. Θα τους ρίξω, λέει, 1000 και θα πιάσουν οι 250 και άντε να πει μετά ο Κλίντον ότι επαναφέρω στην Αμερική πτώματα 250 πιλότων. Μετά από αυτό ο φίλος μας Μιλάν Μιλουτίνοβιτς, ο οποίος ήταν εψηρά ετών πρέσβης στην Ελλάδα, και στη συζήτηση απάνω του λέω, δεν μου λες Μιλάν, θυμάσαι, του λέω, δεν μας είχε πει έτσι ο Μιλουτίνοβιτς τότε, ο Μιλιώσεβιτς. Μου λέει, ναι, το θυμάμαι πολύ καλά. Του λέει, γιατί δεν τους ρίξατε τους πυράβλους? Μου λέει, τους ρίξαμε. Και τι έγιναν, μου λέει. Φεύγανε, λέει, προς όλες τις κατευθύνσεις πήραν. Τώρα πια ο Πάγκαλος μπορεί να μιλήσει ανοιχτά για όλα τα θέματα που μπήκαν στο τραπέζι μετά το επεισόδιο των Ημείων. Το θέμα των κρυζοζωνών, αλλά και τα ζητήματα κυριαρχίας στο Αιγαίο.
Υπάρχει μια επιστολή που σας στέλνει ο κύριος Κρίστοφερ μετά από 2-3 μέρες, στην οποία επιβεβαιώνει όλη αυτή τη συμφωνία. Και ουσιαστικώς επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κυριαρχία ούτε της Μεσημείας ούτε της άλλης πλευράς πάνω σε αυτές τις βροχονησίδες. Γιατί χρειαζόταν ο Κρίστοφερ να την επιβεβαιώσει? Τι εννοείται? Εννοείται ότι δεν υπήρχε. Δεν είχε ποτέ παραδεχθεί η Τουρκία ότι υπάρχει κυριαρχία ελληνική πάνω στα δύο. Και δεν ήταν μόνο ήμιες. Ήταν το φαρμακονήσι και το αγαθονήσι. Η Τουρκία ποτέ δεν είχε παραδεχθεί ότι αυτά τα τρία δεν είναι έρημα νησιά, γιατί πάνε οι βοσκοί, σας είπα, οι Έλληνες βοσκοί. Αλλά ότι αυτά τα τρία, που τέλος πάντων, νησιά, τα τρία συγκροτήματα νησιών, δεν περιλαμβάνονται στην Ελλάδα, αλλά ανήκουν στην Τουρκία. Έχουν και ονόματα. Τα ίμια τα λένε Καρντάκ, τα άλλα δεν θυμάμαι πώς τα λένε. Απλώς για να το καταλάβει, για να είναι σαφές. Ας πούμε, άκουσα προχθές τον Υπουργό Άμυνας σε μια εκπομπή του κ. Χατζη Νικολάου, που είπε ότι τα ίμια είναι ελληνικά και ότι. Ποιο είναι Υπουργό Άμυνας? Το κ. Καμένο. Α. Και ο οποίος είπε ότι ο ίδιος θα μπορούσε να πάει ή και επίσης να μπει και επίσημη ελληνική σημεία πάνω στα ίμια. Αυτό ισχύει ή όχι τώρα? Να στη βάλει να δούμε τι θα γίνει. Απλώς για να καταλάβω το τεχνικό θέμα. Εκεί υπάρχει πλέον μια παροδοχή από εμάς λοιπόν ότι όντως είναι αμφισβητούμενες κυριαρχίες. Όχι, δεν υπάρχει καμία παροδοχή από εμάς. Καμία παροδοχή. Πού την βλέπετε την παροδοχή? Εσείς τι λέτε? Γιατί δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε στα ίμια? Ναι, άρα δεν κάναμε. Κάνουμε ό,τι κάναμε και πριν. Δηλαδή, υπήρχε χαρτί, έγγραφο τουρκικό, το οποίο αμφισβητούσε την κυριαρχία. Δεκάδες έγγραφα, όχι ένα έγγραφο. Εκατοντάδες έγγραφα. Κάθε τόσο δημιουργούσαν θέμα οι Τούρκοι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Πέρα από τα άλλα, εμείς είχαμε το. Χάρη στην ΕΕΠ, είχαμε βρει και είχαμε μεταφράσει στα ελληνικά την θέση του επιτελείου ναυτικού της Τουρκίας για την διαμάχη με τον ελληνικό, με την Ελλάδα, στο Αιγαίο. Λέγανε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε ως διάδοχο στο διεθνές δίκαιο την Τουρκία. Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στις συμβάσεις ότι περιήλθε στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα, ανήκει στην Τουρκία. Το Αιγαίο έχει 3.750, νομίζω, geographical formations, το λένε στα αγγλέζικα. Γεωγραφικές. Σημαίνει ότι κάθε πέτρα που εξέχει από το έξω από το νερό. Η Θάσος, ας πούμε, δεν αναφέρεται πουθενά. Περιγράφεται στη συνθήκη που έγινε τότε ως νόμος Καβάλας. Η Μακρόνησος δεν αναφέρεται πουθενά. Και άλλα πολλά νησιά τώρα. Μπορώ να σας δώσω παραδείγματα εκατοντάδες. Αν δεχόμαστε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με τους Τούρκους, οι Τούρκοι θα ερχόντουσαν και θα λέγανε, ξέρετε, είναι 3.750 με geographical formation. Πάρτε 3.500. Και να συζητήσουμε για τη 250. Βλέπετε να μπορεί η Ελλάδα μπροστά σε διεθνή κοινή γνώμη να βγει και να πει ότι εγώ αποδέχθηκα, ή δεν μπορούσα να πω όχι, 3.500 κυριότητες, αλλά δεν δέχομαι να συζητήσω τη 250. Πέστε μου κάτι, έχετε ασχοληθεί πολύ με την προετοιμασία που έχει κάνει η Ελλάδα και την περίπτωση που θα πήγαινε στη Χάγη κάποτε. Έχετε μια εικόνα του τι θα προέβλεπε μια τέτοια απόφαση, είτε για το θέμα των κρίζων ζωνών, είτε για το θέμα των χωρικών υδάτων και τη φαλοκρηπίδα, βέβαια? Δεν γίνεται έτσι πολιτική, για υποχείρα μου. Δεν γίνεται έτσι πολιτική. Δηλαδή, πας στο δικαστήριο μόνο άμα το κερδίσεις. Εμείς θέλαμε να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης, αφού εξασφαλίσουμε μια θετική άποψη για την Ελλάδα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι τι θα μας έπαιρνε δηλαδή η Χάγη. Ας πούμε ότι απορρίπτεται η. Εμείς πάμε εκεί πέρα και λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε 12 μίλια, ξέρω εγώ. Τι θα μας απέρριπτε η Χάγη, τι θα μας έλεγε? Όχι μόνο δεν θα κάνετε 12 μίλια, αλλά φέρτε μου και από τα 6 μίλια τα 3 να τα δώσω στην Τουρκία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για το θέμα των κρίζων ζωνών, είχατε μια εικόνα το τι θα μπορούσε να αποφασίσει? Αυτά που λέμε. Όχι, δεν μπορώ να λέω μπουρδες, με συγχωρείτε. Αυτά να τα λέτε με τους συναδέλφους σας, αν μου επιτρέπετε. Γκρίζα ζώνη είναι μια μπουρδα. Πέστε μου, εσείς τι εννοείτε συγκεκριμένα? Εννοώ όλες αυτές τις γεωγραφικούς σχηματισμούς, οι οποίοι δεν είναι καθορισμένοι από διεθνείς συμβάσεις. Αυτό δεν είναι γκρίζα ζώνη για τους Τούρκους. Αυτό είναι η άποψή τους. Γκρίζα ζώνη λέγεται κάτι που αμφισβητείται μεταξύ των δύο. Ναι. Εδώ δεν αμφισβητείται κάτι μεταξύ των δύο. Εμείς αμφισβητούμε ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα που λένε οι Τούρκοι. Ναι. Λέω ότι αν πηγαίναμε στη Χάγη. Θα συμφωνούσαμε εμείς η Χάγη να αποφασίσει και για τα ίμια, το φαρμακονήσι. Έπρεπε να εγκαταλείψει. Τώρα θα το κάνουμε εδώ νομικό. Απλώς να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Καταρχήν υπάρχει το κριτήριο του πληθυσμού.
το κριτήριο της εγκύτητας. Μια σειρά από κριτήρια που μπορεί να έχει σημασία τι πληθυσμό έχουν οι κοντινές περιοχές. Στην ακτή που μένω εγώ, στην νοτιοανατολική ακτή του Σαρονικού, έχει καμιά 25 βραχονισίδες. Δεν έχει σημασία ότι απέναντι είναι το ελληνικό κράτος και η πρωτεύουσα της Ελλάδος. Τα αρχόντισα μας λένε, όχι, εγώ θέλω, πώς τη λένε, την Μπαρμπούτσαλου, πώς τη λένε, εκεί πέρα υπάρχει μια βραχονισίδα που. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άμα είχατε να κάνετε μια ιστορική πρόβλεψη για το πού θα καταλήξει αυτή η σχέση Ελλάδας και Τουρκίας. Γιατί απλώς υποτίθεται και δίνεις με χρόνο, μην κάθεσαι και με χρόνο. Η Τουρκία είναι ασταθής χώρα. Η ασταθής χώρα είναι επικίνδυνη. Φοβάμαι μήπως μια κρίση εσωτερική της εξωτερικευτεί προς την πλευρά μας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα ήταν λάθος να προσπαθήσουμε να ορθώσουμε το εθνικό μας ανάστημα ή τα εθνικά μας δίκαια που απέρριπτε ο Βενιζέλος ότι υπήρχαν ο Λευτέρης Βενιζέλος, όχι ο Ευάγγελος, να προσπαθούμε να ορθώνουμε τέτοιου είδους σημαίες απέναντι στην Τουρκία. Αυτό που πρέπει να ορθώσουμε απέναντι στην Τουρκία, αλλά να μείνουμε σταθεροί στις απόψεις αυτές, είναι το διεθνές δίκαιο και η αλληλεγγύη των πολιτισμένων χωρών γύρω από βασικές έννοιες διεθνούς συμβίωσης. Άρα να πάμε στη Χάγη, όπου η Τουρκία δεν τολμάει να μας ακολουθήσει, γιατί θα πάθει και άλλες ζημιές, έτσι. Και να έχουμε απέναντι στην Τουρκία διεθνή πολιτική, διεθνείς αποφάσεις, όπως δεν τολμάμε να εκμεύσουμε, για το θέμα το προσφυγικό κτλ. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται να βλέπεις τη Μέρκελ και να την βλέπεις ως υπεύθυνος πρωθυπουργός, μια άλλη υπεύθυνο πρωθυπουργό.